Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι περισσότερο για τον κόσμο και για τους φιλάθλους. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο ευχαριστήθηκε θέαμα. Αλλά σας είπα, όπως είπα στην αρχή, ήταν καλό παιχνίδι μόνο για τον κόσμο. Για εμάς τους προπονητές δεν ήταν. Εμείς ξέραμε την ποιότητα του Εργοτέλη, ξέραμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω για 60 λεπτά το αντιμετωπίσαμε με μεγάλη επιτυχία. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω δεν υπήρχαμε στο γήπεδο. Χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας, κάναμε πολλά ατομικά και τακτικά λάθη και αυτό το πληρώσαμε σε ένα κακό δεκάλεπτο. Δεχτήκαμε 3 γκολ και νομίζω εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω στους δικούς μας ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ακόμη σήμερα έκαναν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο η ομάδα μας δημιούργησε ευκαιρίες, έπαιξε με τον τρόπο που παίζει και δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν αγχωθήκαμε καθόλου, γιατί ήμασταν σε πάρα πολύ καλή μέρα και ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει η ανατροπή όπως και έγινε. Κάναμε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και βλέπετε ότι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του δευτέρου γύρου, στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά μετά το 70, είναι πάρα πολύ δύσκολο για την οποιαδήποτε ομάδα να μας αντιμετωπίσει. Θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου πιλότου που χάθηκε. Τυχαίνει να έχει μεγαλώσει μέχρι κάποια ηλικία και στο μέρος όπου μεγάλωσα εγώ. Θέλω να ευχηθώ πραγματικά καλή δύναμη στους οικείους του και στα παιδιά του και στη γυναίκα του. Αυτά είναι άσχημα πράγματα που ξεπερνάνε και το ποδόσφαιρο και τα πάντα. Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να βελτιωνόμαστε, το πετυχαίνουμε. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε φτάσει 7 στροφές, 6 στροφές πριν το τέλος και η ομάδα ακόμα δεν έχει δείξει σημάδια κούρασης. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.